Πάω στον Άδωνη Γεωργιάδη. Καλώς ήλθατε, κύριε Πρόεδρε. Δίπλα μου ο κύριος Φίβος Σκλαβιανός. Για να ξεκινήσουμε λίγο να αποδελτιώνουμε τα γεγονότα. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο θέμα φλόρου. Κύριε Γεωργιάδη, γίνεται μια προσπάθεια από πλευράς Μαξίμου να αποδοθεί. Όπου θέλετε να διακόψετε ή να παρέμβετε, κύριε Κλαβιανέ, το κάνετε, τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά. Να συνδυαστεί η υπόθεση φλόρου με πρόσωπα του περιβάλλοντος του κυρίου Μητσοτάκη. Και μάλιστα με τον ανιψιό του και στενό του συνεργάτη, τον γνωστό δικηγόρο, τον κύριο Δημητριάδη, που όπως είναι γνωστό είναι γιος της αδελφής του. Τι απαντάτε σε αυτό, γιατί το Μαξίμου βγήκε και έθεσε 5 συγκεκριμένα ερωτήματα. Αν είχαν κάνει ποτέ κοινή εταιρεία με τον κύριο Φλόρο, ο κύριος Δημητριάδης, αν ο κύριος Δημητριάδης είναι εκείνος που έφτιαξε τις offshore, μέσω των οποίων ο κύριος Φλόρος διοχέτευσε υπεξαιρεθέντα ποσά που ανήκαν στο ελληνικό δημόσιο μέσω της Ενέργεια Ελλάς Power στο εξωτερικό και ούτω καθεξής. Τι απαντήσεις δίνετε? Η υπόθεση του κυρίου Φλόρου έχει δικαστεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Εάν ο κύριος Δημητριάδης είχε κάνει οτιδήποτε παράνομο, η ελληνική δικαιοσύνη θα το είχε ασκήσει δίωξη και θα τον είχε καταδικάσει. Συνέβη, κύριε Παναγιωτόπουλε, καμία δίωξη κατά του κυρίου Δημητριάδη, από την οποία έστω αθώθηκε? Όχι. Έχει καμία καταδίκη την υπόθεση Φλόρου ο κύριος Δημητριάδης? Όχι. Άρα ο κύριος Δημητριάδης στην υπόθεση Φλόρου πέρασε και δεν ακούμπησε, είναι η σωστή απάντηση. Γιατί τώρα το Μέγαρο Μαξίμου έχει σηκώσει αυτό το θέμα? Μόνο για ένα λόγο. Διότι θέλει να βγάλει τη συζήτηση από το πώς και γιατί αποφυλακίστηκε ο Φλόρος. Γιατί ο Φλόρος μπήκε στη φυλακή από την ελληνική δικαιοσύνη, βγήκε όμως από τη φυλακή κάνοντας χρήση του νόμου Παρασκευόπουλου. Άρα, για να μην κάνουμε συζήτηση για το ότι ο κύριος Φλόρος έκανε χρήση του νόμου Παρασκευόπουλου και ποιος ξέρει πόσοι άλλοι εγκληματίες, πόσο άλλα λαμόγια έχουν κάνει αυτά τα 3 χρόνια χρήση αυτού του νόμου, προσπαθεί να γυρίσει τη συζήτηση στην δίκη του Φλόρου, η οποία έχει ήδη τελειώσει. Άρα, η απάντηση των σοφρόνων και λογικών ανθρώπων είναι, εάν κύριε του Μεγάλου Μαξίμου έχετε κάποια αμφιβολία για τον κύριο Δημητριάδη και το ήθος του και την ηθική του και την εντιμότητά του, θα έπρεπε να ψέξετε την ελληνική δικαιοσύνη, που αν και ερεύνησε και δίκασε αυτή την υπόθεση, δεν έκανε καμία κατηγορία για τον κύριο Δημητριάδη. Ωστόσο, κύριε Αντιπρόεδρε, δεν ταυτίζεται. Τόσο απλά τα πράγματα. Το νόμιμο με τον κύριο Κλαβιανέ δεν ταυτίζεται πάντα. Οπότε είναι άλλο πράγμα το να μην έχουν βρεθεί από το τους δικαστές ευθύνες ποινικές για τον κύριο Δημητριάδη. Ορίστε. Πολύ ωραία. Αλλά είναι πολύ διαφορετικό το ότι αν για χρόνια τα λεφτά που έβγαζε παράνομα από την ενέργεια ο κύριος Φλόρος τα διοχέτευε, έστω και χωρίς να το γνωρίζει ενδεχομένως ο κύριος Δημητριάδης σε offshore στο εξωτερικό. Αυτό πράγμα δείχνει μια όσμωση ανθρώπων διαπλεκόμενων με ανθρώπους που είχαν σχέση με την πολιτική. Είσαι δικηγόρος και ένας εγκληματίας σε προσλαμβάνει και σου λέει θα μου φτιάξει μια εταιρεία. Τι φτιάξει την εταιρεία? Και αυτό ο εγκληματία χρησιμοποιεί την εταιρεία αυτή για να κάνει εγκληματική δραστηριότητα. Δεν καταλάβαινε, δηλαδή, ότι, δεν καταλάβαινε ο κύριος Δημητριάδης ότι έχει τέτοια χρήματα στα χέρια του. Ξέρετε, δεν το λέω ειρωνικά, το εννοώ. Είσαι σοβαρός άνθρωπος. Εάν υπήρχε παραμικρή υπόνοια κατά του κύριου Δημητριάδη ότι το καταλάβαινε, θα του είχε ασκηθεί δίωξη. Δεν τον τιμά αυτό. Του ασκήθηκε. Φυσικά και τον τιμά. Να φέρω ένα παράδειγμα να το καταλάβετε. Έγινε μεγάλη κριτική, εγώ δεν την έκανα προσωπικά, έγινε όμως. Γιατί ότι ο κ. Καλογύρου, που τοποθετήθηκε υπουργός δικαιοσύνης, είχε μία αγάπη στο να περασπίζεται τρομοκράτες. Μιλάτε για είπα το εγώ ποτέ, για τη δίκη Σακάλα. Βεβαίως. Είπα εγώ ποτέ, μα ακούστε με ένα λέω, μα πώς μπορεί ο Καλογύρου να υπερασπίζεται τον Σακά? Στο γραφείο του κυρίου Κούγια ήταν. Δεν σημαίνει αυτό. Στο γραφείο του κυρίου Κούγια. Ξαναλέω. Άλλο πράγμα. Γι' αυτό και ο κύριος Κούγιας μου συνεχάρει δημόσια. Δεχόμαστε ότι οι δικηγόροι κάνουν τη δουλειά του ή δεν το δεχόμαστε? Εγώ το δέχομαι στην ειδική μου. Άρα ο κ. Δημητριάδης δούλεψε ως δικηγόρος στην υπόθεση Φλόρου, ως δικηγόρο τον έκριναν και οι δικαστικές αρχές, χρησιμοποίησαν μάλιστα τον κύριο Δημητριάδη ως μάρτυρα κατηγορίας εναντίον του κύριου Φλόρου, οι καταθέσεις του κυρίου Δημητριάδη συνέβαλαν στο να μπορέσει η ελληνική δικαιοσύνη να ξετυλίξει το κουβάρι, δεν έχω καταλάβει τι ζώνη είναι αυτή. Κύριε Γεωργιάδη, διαρροές από το Μέγαρο Μαξίμου λένε ότι ωστόσο υπήρξαν συνεταίροι στο αρχικό στάδιο πριν βεβαίως ο κύριος Φλόρος προχωρήσει στη δραστηριότητά του στην Ενέργεια Ελλάς Power κλπ. Ότι είχαν μια ανώνυμη εταιρεία μαζί. Είδατε τι πετυχαίνετε τώρα. Από την αντί να συζητήσουμε για το ποιος βγήκε ο Φλόρος, να λέω, ακούστε τι κάνουμε τώρα. Γυρνάμε να δικάσουμε και ότι έγινε μάρτυρας κατηγορίας, όχι για να απαντηθούν όλα. Θα πάμε στα υπόλοιπα. Και ότι έγινε μάρτυρας κατηγορίας
για να ελαφρύνει τη θέση του και να αποφύγει την οποιαδήποτε περιπέτεια. Ναι, νομίζω είναι και καλό. Μπορούμε να... και εγώ το πιστεύω. Μπορούμε να συνεννοηθούμε σε αυτή τη χώρα ότι είμαστε ένα δυτικό κράτος. Όταν μια δικαστική διαδικασία... αν δεν είμαστε. Δεν ξέρω, με τον Τσίπρα δεν είμαι βέβαιος. Γιατί με αυτά που ακούω δεν είμαι καθόλου βέβαιος. Μάλλον για Βενεζουέλα μας κάνει. Ξαναλέω. Ήρθε η ελληνική δικαιοσύνη. Κατέληξε σε ένα συμπέρασμα. Ένοχος ο Φλόρος. Μάρτυρες κατηγορίες ο Δημητριάδης. Τι ζόρι τραβάει ο Τσίπρας πάνω, εξηγείστε. Τι ζόρι τραβάει ο Τσίπρας. Δεν βρίσκεται κάτι με... Δεν καταλάβει τι ζόρι τραβάει. Οι δικαστές αποφάθηκαν αυτό. Μπράβο. Έληξε λοιπόν. Εσείς ως πολιτικός όμως δεν βρίσκεται τίποτα μεμπτό ένα τέτοιο πρόσωπο να συνεργάζεται για χρόνια με τον ανιψιό και σύμβουλο του αρχιτεκτονικού. Γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να είναι έτοιμος όλη τη ζωή και να γίνει πατεώνα σε κάποιο διάστημα. Δεν σημαίνει ότι εγώ τώρα αύγω μια φωτογραφία και κάνω και ένα συνεταιρισμό με τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Σωστό. Και αύγω ο κύριο Παναγιωτόπουλο που κάνει ένα φόνο. Είμαι εγώ ένα φόνο για τον Παναγιωτόπουλο. Πού τα έχετε αυτά γραμμένα. Μα πού τα έχετε δει εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, πού τα έχετε δει γραμμένα αυτά. Λοιπόν, ξαναλέω για τελείω υπόθεση. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κύριο Δημητριάδη. Δικηγόρο είναι και ο άνθρωπο αυτό. Καλό ελπίζω και αυτό. Όπω πρέπει να κύριο Παναγιωτόπουλο είναι αυτό. Να πούμε στον κύριο Δημητριάδη καλό. Το χρησιμοποίησε ένα επιχειρηματία για να κάνει δικηγορική εργασία. Όταν κατάλαβε ότι ο επιχειρηματία είναι λαμόγιο, έφυγε. Η δικαιοσύνη τον φώναξε να καταθέσει, κατέθεσε κάτω τον επιχειρηματία, άρα δεν τον κράταγε πουθενά ο επιχειρηματία, γιατί αν τον κράταγε από κάπου, δεν θα τολμούσε να καταθέσει εναντίον του. Με την κατάθεση του πήγε ο Φλόρος στη φυλακή, το Δεκέμβριο έχουμε την έφεση, θα ξαναπάει να καταθέσει ο Δημητριάδης, τελείω υπόθεση. Τώρα, τι κάνουμε τώρα, πείτε ο Φλόρος, αντί να συζητάμε πώ βγήκε. Χάνουμε το χρόνο για τα αυτονόητα. Για να συζητήσουμε τώρα πώς βγήκε ο Φλόρος από τη φυλακή. Πάμε πώς βγήκε τώρα. Γιατί βγαίνει η κυβέρνηση και λέει. Ναι. Ανεπισήμως, το λέει όμως. Μα αν υπάρχουν παραδικαστικά και παρακρατικά κυκλώματα με την ανάμειξη επί όργων γιατρών και άλλων παραγόντων. Δεν σημαίνει ότι αυτά γίνανε τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Η κυβέρνηση βάζει και κάτι ακόμα. Ότι πάντοτε υπήρχαν εδώ και 25-30 χρόνια νόμοι σαν του κυρίου Παρασκευόπουλου. Αν δεν ίσχυε ο νόμος Παρασκευόπουλου, θα ίσχυε ο νόμος Αθανασίου. Πάμε τη σειρά. Άρα οι νόμοι καλώς υπάρχουν. Το θέμα είναι να μην υπάρχουν παραδικαστικά και παραιατρικά κυκλώματα που δικαστές βεβαίως. Κανένας δεν θέλει παραδικαστικά και κανένας δεν θέλει παραιατρικά. Όμως οι νόμοι έχουν ένα χαρακτήρα να διευκολύνουν ή να μην διευκολύνουν τέτοιου είδους κυκλώματα. Η διαφορά μεταξύ του νόμου Αθανασίου και του νόμου Παρασκευόπουλου είναι στη διευκόλυνση. Ποια είναι η διαφορά η συγκεκριμένη? Δύο πράγματα άλλαξε ο νόμος Παρασκευόπουλου στον νόμο Αθανασίου ως προς το συγκεκριμένο θέμα. Πρώτον, μείωσε το ποσοστό αναπηρίας από το 80 στο 67. Άρα έκανε ευκολότερο για κάποιους γιατρούς να υπογράφουν πιστοποιητικά, γιατί το 80 είναι εμφανής αναπηρία, ενώ το 67 είναι περισσότερο στην κρίση τους. Δεύτερον, που έκανε και χειρότερο, στον νόμο Αθανασίου έφερε στο χαρτί από τα ΚΕΠΑ ότι έχει αναπηρία 80%. Και μετά το δικαστικό συμβούλιο μπορούσε να πει ναι ή όχι. Στο νόμο Παρασκευόπουλου, όταν παίρνει το χαρτί με το ποστό να πει που προβλέπει ο νόμος Παρασκευόπουλου από τα ΚΕΠΑ, το δικαστικό συμβούλιο δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να δει τις σφραγίδες και ας πει βγείτε. Άρα ο κ. Παρασκευόπουλος ήρθε και έκανε δύο συγκεκριμένες παρεμβάσεις που έκαναν στα όποια παραδικαστικά και στα όποια παραϊατρικά ευκολότερη τη δουλειά. Και φυσικά, εγώ προσωπικά είμαι βέβαιος. Δεν είναι μόνο ο Φλόρος που έκανε χρήση. Απλώς αυτοί τι πάθανε τώρα. Επειδή ο Φλόρος ήταν ένα πρόσωπο πολύ γνωστό και προκλητικό στην κοινή γνώμη, έπεσαν τα φώτα πάνω και αποκαλύφθηκε το κύκλωμα. Είναι προφανές ότι και πολλοί άλλοι έχουν βγει αυτά τα τρία χρόνια. Μιλάει για 700 αποφυλακίσεις, πολλές από τις οποίες μπορούν να έχουν γίνει σύμφωνα με τον νόμο, άρα, για να μην τα μηδενίζουμε και τα ισοπεδώνουμε. Σωστά, θα πρέπει να ελεγχθούν οι παραδείγματα κατά ανάγκη. Άλλες φαίνεται ότι είναι σε γκρίζα ζώνη. Άρα λοιπόν, συγκεφαλαιώνοντας. Στην υπόθεση εξόδου του Φλόρου από τη φυλακή, τι αποδεικνύεται? Ότι στο περιβάλλον της κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και σε ένα δημόσιο νοσοκομείο όπως είναι ο Ευαγγελισμός και σε ένα δημόσιο ψυχιατρίο του Κορυδαλλού, ένας γιατρός του δημοσίου συστήματος, ονόματι Βουζένης, και λέει το όνομά του και έδωσε και συνέντευξη στα νέα, έδωσε στο Φλόρο 35% αναπηρία για λόγους κατάθλιψης. Μιλάμε για γιατρό. Συνεργάτη της κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετημένα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με συνέδρια μαζί με τον κύριο Παρασκευόπουλο, τον κύριο Κοντονή, τον κύριο Πολάκη, ο κύριος Δουζένης, και μετά στον Ευαγγελισμό, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, του οποίου την επιστασία έχει ο Υπουργός Υγείας, ο Παύλος Πολάκη, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, υπήρχε ένα κύκλωμα που έκανε αυτή τη δουλειά. Από όποια πλευρά και αν το πάρει, η ευθύνη η πολιτική είναι στην παρούσα κυβέρνηση. Τι κάνει λοιπόν η κυβέρνηση, λέει. Χαζός είμαι τώρα εγώ ο Τσίπρας να μιλάνε για όλες τις ευθύνες που έχω εγώ. Πέντε ένα Δημητριάδη στην αρένα να γυρίσουμε στην υπόθεση Φλόρου, η οποία δεν είναι το επίδικο ζήτημα. Γιατί αυτό έχει διδικαστεί.
Αυτή είναι όλη η ιστορία. Μάλιστα. Θέλω να ακούσω όμως και ένα σχόλιο σας. Ναι. Για το γεγονός ότι το δεύτερο πρόσωπο, το οποίο έχει πρωταγωνιστήσει στο σκάνδαλο Ενέργα Ελλάς Power, ο κύριος Βασίλης Μιλιώνης, έφαγε μια βαριά ποινή, έφαγε 10 χρόνια και μετά την καταδίκη του δεν κάθισε ούτε μία μέρα στη φυλακή. Με την ίδια σύνθεση το δικαστήριο που του έριξε τα 10 χρόνια, του έδωσε αναστολή εκτέλεσης ποινής. Θα τα πω, ξέρετε για ποιο λόγο. Για γιατί ο κ. Μιλιώνης είχε εισαγγελική πρόταση αθωτική. Η εισαγγελέα του δικαστηρίου. Αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη δικονομικά. Βεβαίως πάρα δεν πολύ. Δεν υποχρεώνεται το δικαστήριο. Δεν είπε κανείς ότι υποχρεώνεται. Μην τα συγχαίουμε. Είστε δικηγόρος, εγώ δεν είμαι, αλλά ευτυχώς νομικά γνωρίζω. Είσαι η έδρα του δικαστηρίου. Ναι. Αποφασίζεις κάτι όχι σύνηθες, mm-hmm. να πεις στον εισαγγελέα που για διαφόρους λόγους λέει ο Μιλιώνης είναι αθώος, δεν έχει καμία σχέση με τον φλόρο και πρέπει να φύγει από τη φυλακή, ότι είσαι να τον καταδικάσεις. Και μετά πρέπει να αποφασίσεις, θα του δώσω δικαίωμα αναστολή στην έφεση ή όχι. Προφανώς, εγώ δεν είμαι στο δικαστήριο, προφανώς εκεί το δικαστήριο είπε, εφόσον ο εισαγγελέας έλεγε ότι είναι αθώος και εφόσον έχει κάτσει ήδη η φυλακή ως προφυλακιστής και κάνει έφεση, δίνω στην έφεση ανασταλτικό χαρακτήρα. Πάντως δεν συνδέεται το ένα με το άλλο. Σας το ξαναλέω. Η απόφαση του δικαστηρίου για αναστολή εκτέλεσης ποινής δεν συνδέεται με την οποιαδήποτε καταδικαστική, απορριπτική ή αθωτική πρόταση του εισαγγελέα. Ένα άρθρο όμως στο οποίο υπήρχε η εισαγγελική πρόταση των Μιλιώνων. Σας το λέω ότι δεν συνδέεται πάντως το ένα με το άλλο. Το δικαστήριο κρίνει ελεύθερα και δεν δεσμεύεται από οτιδήποτε. Εγώ θα το πω ανάποδα. Εάν είμαι σε ένα δικαστήριο και ακούω τον εισαγγελέα να λέει αθώος ο κατηγορούμενος και το δικαστήριο βάλει τον άνθρωπο 10 χρόνια μέσα, θα σφιχτώ και λίγο. Πάντως, εσάς δεν σας ξενίζει το γεγονός ότι ένας που καταδικάζεται σε 10 χρόνια, μιλάω για το αίσθημα περί δικαίου, που καταδικάζεται για αυτό το σκάνδαλο, το σκάνδαλο που αφήρεσε 256 εκατομμύρια από τον κρατικό κορβανά, σε μια χώρα που κόβονται συντάξεις και μισθοί τα τελευταία 8 χρόνια, από όλους, αριστερούς, δεξιούς, κεντρώους. Την ίδια στιγμή αυτός ο κύριος πίνει τον καφέ του στην πλατεία Συντάγματος. Αυτό δεν σας ξενίζει σε αυτή τη χώρα της έδρας Πορτοκαλέα. Καθόλου. Διότι με το δικαστήριο έκρινε ότι δεν είχε σχέση ο Μιλιώνης με τον Φλόρο. Γι' αυτό έχει άλλη διαφορετική ποινή. Ο Φλόρο πήρε 21 χρόνια φυλακή. Όχι, η ποινή είναι πολύ σοβαρή τα 10 χρόνια. Ναι, το θέμα είναι ότι δεν κάθεται στη φυλακή αυτό. Δεν πήρε την ποινή ότι έκανε υπεξαίρεση, σας λέω. Ανασταλτικό δικαίωμα η έφεση. Δεν πήρε την ποινή ότι έκανε υπεξαίρεση ο Μιλιώνης. Δεν την ξέρετε την υπόσχεση, Παναγιωτόπουλο. Για πείτε μου, τι ποινή. Δεν πήρε ποινή ότι έκανε υπεξαίρεση ο Μιλιώνης. Αν έκανε υπεξαίρεση, θα ήταν μέσα. Ναι, λοιπόν. Τον κατηγόρησαν ως συνεργό του Φλόρου. Αυτό δεν λέμε. Ναι, αλλά εκεί είναι μικρότερη ποινή από τον πήρε τα λεφτά. 10 χρόνια, κύριε Αντιπρόεδρε, 10 χρόνια. Και δεν έμεινε μέσα. Και ο κάθε φτωχοδιάβολος που παίρνει καμπάνα. Τώρα πλάκα κάνουμε. Όχι, δεν κάνουμε πλάκα. Θέλετε να πάμε σε κάθε δικαστήριο που δίνει ασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση να λέμε όχι, για την Ελλάδα. Μιλάμε για τη συγκεκριμένη αρένα. Δεν κάνω διασύνδεση, με συγχωρείτε. Μιλάμε για τη συγκεκριμένη αρένα. Αρένα, εγώ την Ελλάδα δεν την κάνω, κύριε. Με συγχωρείτε. Αρένα την κάνετε εσείς. Δεν την κάνετε αρένα. Όχι. Υπάρχει δικαστήριο που βάζει. Δεν ζήτησε κανείς να την κάνετε αρένα. Υπάρχει δικαστήριο, το σέβεστε. Το σέβομαι απόλυτα. Κρίνονται όπως ο κύριος Μιλιώνης. Εγώ δεν κάνω ζήτηση. Συζήτηση θα κάνω όσο πιστεύω εγώ ότι πρέπει να την κάνω. Εσείς να λέτε και επειδή πιστεύω να λιθοβολούμε τους ανθρώπους, να τους βοηθήσουμε να κάνω ό,τι θέλετε. Εγώ δεν το κάνω. Κυρία Αντιπρόεδρε, ακούστε. Εγώ επιστημονικά είμαι από τους θεματοφύλακες του δικαίου. Το δικαστήριο. Και θα σας πω ότι. Ακούστε ένα λεπτό. Θα σας πω ότι το δικαιακό σύστημα της Ευρώπης βασίζεται στο σεβασμό των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου. Άρα, λοιπόν, έτσι. Δεν έχω λοιπόν κανένα σκοπό και μην βγάζετε δικά σας συμπεράσματα. Τώρα είναι ντροπή αυτό. Ούτε. Όχι, ντροπή σε εσάς. Ντροπή σε εσάς να είστε ανάγωγο στον οικοδεσπότη. Να πούμε κατά ανάγκη να τον κόψουμε μέσα επειδή το λέει. Δεν είπατε τέτοιο πράγμα. Δεν είπατε τέτοιο πράγμα. Τι λέτε, να καταλάβω. Και πάλι τη λέξη ντροπή που μου απευθύνατε. Διότι είστε ανάγωγο στον οικοδεσπότη. Που έχει τη δική του ιστορία εντό και εκτό. Μπορεί να μπει στη λέξη και πολιτική. Ότι πρέπει έπρεπε να σας λέω. Μέσα. Άλλο σα λέω. Δεν είπατε τέτοιο πράγμα. Τι είπατε. Και παρακαλώ να μην αλλοιώνετε αυτά ωραία, που λέω. Μπορεί να το και να είστε περισσότερο ευγενείς και προσεκτικός. Πείτε μου τι είπατε. Λοιπόν, χαίρομαι που ζητάτε συγγνώμη πείτε, για τον ανίκιο και ανάγωγο χαρακτηρισμό σα. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε με ευπρέπεια. Ωραία. Έτσι. Ναι. Διότι και εγώ έχω την ιστορία μου και εσείς τη δική σας. Δεν διαφωνώ, αλλά τι είπατε. Μην προσβάλλετε λοιπόν τον συνομιλητή σας. Γιατί χάνετε και εσείς και το κόμμα σας. Και για εσάς δεν ενδιαφέρομαι, για το κόμμα σας ενδιαφέρομαι. Λοιπόν, λέω το εξής. Και οι δικαστικές αποφάσεις κρίνονται. Ωραία. Και κρίνονται με το αίσθημα περί δικαίου της κοινής γνώμης. Όχι. Άλλοτε το αίσθημα. Ακούστε, περιμένετε, δεν τα ξέρετε όλα. Δεν τα ξέρετε όλα. Άλλοτε το αίσθημα αυτό μπορεί να ασφάλει.
Ναι, άλλοτε το αίσθημα αυτό μπράβο. Μπορεί να εκφράζεται με σωστό τρόπο. Ωραία. Ζητώ λοιπόν από έναν κορυφαίο θεσμικό παράγοντα του πολιτικού συστήματος και της πολιτικής ζωής να μου πει. Έχουν πέσει τα φώτα όλα στο φλόρο. Στα. Υπάρχει κάποιος που καταδικάστηκε για συνέργεια στην υπόθεση αυτή. Που αφήρεσε 250 εκατομμύρια αυτό, από το κρατικό ταμείο. Δεν έχω δει όλη την υπόθεση. Και λέω, πιθανό. Θα πάμε και στο εφετείο μετά, έτσι δεν είναι. Προφανώς, το εφετείο μπορεί να πάρει άλλη απόφαση. Δεν έχει τέλεση διοίκηση, συμφωνώ. Λέω λοιπόν, εσείς πώς αξιολογείτε το γεγονός ότι εδώ υπήρξε μια ποινή βαρύτατη για συνέργεια 10 ετών, ο άνθρωπος αυτός δεν κάθεται ούτε μια μέρα φυλακή. Κάθισε φυλακή. Μετά την καταδίκη. Δεν είναι ότι προφυλάκη. Σαφώς. Ναι. Πάμε λοιπόν. Πράγματι, για να ακούσω. Πράγματι, έχει δικαίωμα το δικαστήριο, το οποίο έχει όλη την υπόθεση μπροστά του και εγώ δεν την έχω, για να μπορεί να έχει την ίδια βαρύτητα η γνώμη μου από το δικαστήριο. Εσείς λέτε αφού αποφάσισε το δικαστήριο, δεν σχολιάζω. Ότι στην προκειμένη περίπτωση, για 10 χρόνια φυλάκιση θα έχουν αστατικό αποτέλεσμα την έφεση. Δεν έχω λόγο εγώ να πω «Α, γιατί το έκανε το δικαστήριο, ντροπή του, έπρεπε να τον κλειχώσουν μέσα». Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Δεν έχω αυτό το λόγο. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Το από το δικαστήριο. Λέω πώς το αξιολογείτε εσείς αυτό, λέω. Αν ήμουν δικαστής και είχα την πλήρη εικόνα, θα μπορούσα να σας πω ότι κάτι πιο υπεύθυνο. Αλλά εγώ σας λέω κάτι άλλο. Εγώ μένα δεν μ' αρέσει μια Ελλάδα που θα δικάζουμε με το λεγόμενο κοινό περί δικαίου αίσθημα. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Γιατί αυτό είναι ζούγκλα. Αυτό είναι ζούγκλα. Συμφωνήσω. Για να μην τσακωνόμαστε. Αυτό θα συμφωνήσω. Θα με επιτρέψετε και εμένα να τελικά. Χωρίς να γνωρίζω περισσότερα για την υπόθεση. Μπορείς το εφετείο να αποφασίσω κάτι άλλο. Αυτό θα συμφωνήσω κι εγώ. Ούτε με εντυπώσει τηλεοπτικέ. Εντάξει, υπάρχει για τον προηγούμενο, α το αφήσουμε. Υπάρχει μια ερώτηση. Και εγώ παρεμφέρω. Δεν θέλω και παρεμφέρω. Γιατί καμιά φορά ξέρετε και η τηλεόραση είναι λίγο. Αποδεδειγμένο σκάνδαλο πολλών εκατομμυρίων. Σε πολύ ευαίσθητη περίοδο και τελικά λέμε, υπάρχει μια τεράστια όσμωση του παλιού πολιτικού συστήματος με την υπόθεση. Ο ένας είναι συνήγορος υπεράσπισης, ο κύριος Βορύβης. Ο άλλος τόσα χρόνια δεν ήξερε για όλα αυτά ως δικηγόρος ας πούμε κάποιοι δραστηριότητες. Ένας τρίτος έχει καταδικαστεί 10 χρόνια αλλά δεν είναι στη φυλακή. Τελικά για όλο αυτό δεν μπορεί να φταίει ο κύριος Παρασκευόπουλος, ο οποίος είχε απλά λίγο πιο μαλακές διατάξεις για την αποσυμφόρηση των φυλακών, ενώ υπήρχαν επί 30 χρόνια άλλοι νόμοι. Τι μαλακές διατάξεις. Εδώ βαρυπινίτες έχουν βγει από τη φυλακή και υποτροπιάσουν και πάνε και στραγγίζουν. Και οι προηγούμενοι νόμοι για βαρυπινίτες ήταν. Μα με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Για αποσυμφορητική νόμη ήταν. Μα με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Από εκεί και πέρα, αν στα Υπουργεία υπάρχει ευθύνη που δεν επιτηρούν σωστά τους γιατρούς που δίνουν τέτοιες νοματεύσεις, δεν φταίει ο κ. Παρασκευόπουλος. Αλλά και ο κ. Παρασκευόπουλος, είτε υπήρχε ο κ. Παρασκευόπουλος, είτε δεν υπήρχε, το σκάνδαλο με ενέργεια είναι μια διαφορετική ιστορία. Και αν τελικά, το να λέμε ότι συνήγοροι είναι όσοι υπερασπίζονται το κάθε φλόρο, κάνουν τη δουλειά τους, είναι αρκετό για να μην έχει ευθύνη το πολιτικό σύστημα για όσα συμβαίνουν. Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος. Εγώ λέω ότι ο καθένας οφείλει να κάνει τη δουλειά του. Αλλά όταν είναι μέρος του πολιτικού συστήματος, δεν είναι απλά συνήγορος, έχει ρόλο. Πρώτα απ' όλα, κύριε Δημητριάδη, τώρα θα διαφωνήσω σε αυτό. Το ξέρω, διότι έτσι θα δικαιώσουμε τα σχόλια που γράφονται για τον κύριο Καλογύρου, τον οποίο δεν γνωρίζω προσωπικά, αλλά ξέρω ότι είναι έγκριτος νομικός, ο νέος Υπουργός Δικαιοσύνης, και τον σχετίζουν με την υπεράσπιση συγκεκριμένου ατόμου σε το οποίο είχε περίοδο. Πλούσιο κατηγορητήριο για τρομοκρατία. Λοιπόν, αν αρχίσουμε και συνδυάζουμε, τον δικηγόρο με τα αδικήματα του κατηγορουμένου. Με συγχωρείτε, ο κύριος Δημητριάδης. Καταστρέφουμε το ευρωπαϊκό κατηγορητήριο. Ο κύριος Δημητριάδης δεν είχε καμία πολιτική δραστηριότητα όταν ήταν συνήγορος του κύριου Βλόρου. Μετά έγινε σύμβουλος του. Μετά του χρόνια ήταν. Λέλε, υπερασπίστηκε και ο Καλογύρου. Μετά έγινε δημοσιογράφος. Ένα λεπτό, βρε πλάκι. Βεβαίως, μια βασική. Μια βασική δουλειά των δικηγόρων, αν δεν το ξέρετε, στο λέω και ο κ. Μαγδόπουλος θα σας το επιβεβαιώσει, είναι να φτιάχνουν και offshore για τους πελάτες τους. Από μένα το πάμε να το ξέρω. Κύριε Γεωργιάδη, μου εξηγείτε κάτι όμως, ενώ διαφωνούμε επί της ουσίας. Εγώ λέω ότι ηθικά δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Δηλαδή λέτε, ότι ένας που ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή λέτε, ένας που ήταν δικηγόρος στη ζωή του, δεν μπορεί στο μέλλον να αποκτήσει πολιτική δραστηριότητα. Αυτό λέτε. Να συνεχίσει να είναι δικηγόρος, αλλά να μην έχει πολιτική δραστηριότητα. Εγώ ηθικά τον κρίνω. Μα πολιτική δραστηριότητα είχε πριν σας λέω. Νομικά. Δεν είχε ταυτόχρονα. Εάν μη είχαν δηλαδή πιάσει ο κ. Καλογύρου δεν έπρεπε να γίνει υπουργός δικαιοσύνης, λέτε. Σας το λέω ξεκάθαρα. Σας το λέω ξεκάθαρα. Επειδή εγώ θεωρώ χειρότερο αυτό που σκοτώνει από αυτό που κλέβει λεφτά,
Ξαναλέω τώρα. Ο κύριος Καλογύρου λοιπόν δεν έπρεπε να γίνει υπουργός δικαιοσύνης, κάτι νόμιμο. Είναι άλλο πράγμα να υπερασπίζεσαι ένα κατηγορούμενο, ναι, ακόμα γιατί, και όταν αποδεικνύεται η ενοχή του, και άλλο πράγμα να είσαι από οικογένεια πολιτική, πολύ μεγάλη. Τώρα μου λέτε κάτι άλλο. Χρόνια. Δεν σε λέω κάτι άλλο. Τώρα μου λέτε ότι ο κύριος Δημητριάδης δεν έπρεπε να είναι συνήγορο του Φλόρου γιατί ήταν από την οικογένεια Μητσοτάκη. Δεν θέλετε να ακούσετε. Αφήστε να σα πω ότι δεν καταλάβετε. Εάν ήμουν δικηγόρο ενός ανθρώπου που εμπλέκεται σε ένα τόσο μεγάλο σκάνδαλο, που έχει φάει τόσα πολλά λεφτά και αποδεικνύεται ότι η offshore που του έκανα στο εξωτερικό, που του έφτανε στο εξωτερικό, ήταν από λεφτά τέτοιου είδους, μετά δεν θα πήγαινα σύμβουλος πολιτικού. Σας το λέω ξεκάθαρα. Θα παρέμενα δικηγόρος, πολύ νομότυπο είναι αυτό που έκανα, αλλά δεν θα ήμουν. Όταν εγώ όμως είμαι ο δικηγόρος που τον έχει κλείσει φυλακή, θα πήγαινα εκείνο και πρωθυπουργός ακόμα. Δεν με συγχωρείτε. Κατέθεσε όσα ήξερε. Όχι. Το μάρτυρας κατηγορίας. Μάλλον ξέρετε, δεν γνωρίζετε την υπόθεση. Όποιος πηγαίνει στη δικαστήριο, λέγεται μάρτυρας κατηγορίας. Σας λέω, από τον εισαγγελέα. Μην βαρύνουμε το δικηγορικό επάγγελμα. Η μαρτυρία του κυρίου Δημητριάδη αποτέλεσαν τα κρισιμότερα στοιχεία της εισαγγελίας για να καταδικαστεί ο Φλόρος. Άρα ο κύριος Δημητριάδης πρώτον συνεργάστηκε με τις δικαστικές αρχές και συνέβαλε στο κοινό περί δικαίου αίσθημα. Δεύτερον, ο Φλόρος δεν τον κρατούσε από πουθενά, γιατί αν τον κρατούσε δεν θα μπορούσε ο άλλος να καταθέσει εναντίον του. Αυτά γίναν σε εποχή που ο Δημητριάδης δεν ήταν σύμβουλος του Μητσοτάκη, δεν είχε πολιτική ιδιότητα και λειτουργούσε τη δικηγορική του ιδιότητα. Αυτά που λέτε κύριε Κλαβιανέ, εάν ισχύσουν θα σήμαινε ότι κανένας δικηγόρος, γιατί δικηγόροι να ξέρετε, παίρνουν πελάτες καλούς και αθώους, καλά φορά παίρνουν και πελάτες που δεν είναι καλοί και αθώοι. Έτσι είναι η δουλειά. Συνήθως παίρνουν πελάτες που δεν είναι αθώοι. Άλλο λέω, αλλά το πολιτικό σύστημά μας, το σύστημά μας, όλοι δικαιούνται υπερασπίζω. Και εγώ το δέχομαι αυτό. Έτσι. Αν δεχτούμε λοιπόν αυτό που λέτε, κύριε Κλαβιανέ, κανένας δικηγόρος δεν μπορεί μετά να πάει στην πολιτική. Λέω ότι αυτό ναι, βεβαίως. Η πολιτική. Έτσι λέτε. Λέω ότι οι δικηγόροι έχουν δικαίωμα να το κάνουν αυτό. Είναι θέμα νομικού πολιτισμού. Μπράβο. Αλλά και η πολιτική οφείλει να αυτοπροστατεύεται. Μετά, ειδικά σε μια χώρα όπως η Ελλάδα. Όταν θα γίνει ένας δικηγόρος πολιτικός, πρέπει να είναι πιο προσεκτικός. Πριν την προηγούμενη του όμως ζωή, με συγχωρείτε. Δεν υπάρχει άφεση αμαρτιών. Δεν υπάρχει άφεση αμαρτιών γιατί δεν υπήρχε αμαρτία για να υπάρχει άφεση. Υπήρχε δικηγορική εργασία. Λοιπόν, σαφής νομίζω όλοι, κάναμε τον κύκλο μας, είχε ενδιαφέρον, ήταν και κατελάχιστον επεισοδιακός, μ' αρέσουν αυτά στη τηλεόραση. Μ' αρέσουν αυτά στη τηλεόραση. Εμείς λοιπόν, είμαστε πάντα έτσι λίγο κριτικό. Έτσι, έτσι. Πάμε λοιπόν σε ένα γρήγορο διάλειμμα και μετά να δούμε τι γίνεται στα Σκόπια. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ότι και δική μου άποψη είναι και την έχω πει δημόσια, ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια επιζήμια συμφωνία. Τι θα γίνει όμως αν αύριο γίνει ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, λέει δεν θα την κυρώσει. Και τι θα κάνει η Μέρκελ, η οποία πλέον χωρίς προσχήματα πάει μετά τη συνάντηση με τον Μακρόν, και είναι συνάντηση σημαντική με τον Γάλλο πρόεδρο, πάει στο ΖΑΕΦ να του σφίξει το χέρι, να βγει στα κανάλια μαζί του, γιατί, για να σιγουρέψει το ναι στη Συμφωνία των Πρεσπών. Και μετά θα έρθει η μπάλα στα δικά μας πόδια. Και τότε θα δούμε πώς θα επηρεάσει τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Να είστε κοντά μας σε λίγο. Κυρίες και κύριοι, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είναι καλεσμένος ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης. Κοντά μας, νεότερος συνάδελφος από το χώρο της δημοσιογραφίας, ο κύριος Ίβος Κλαβιανός. Ξεκινήσαμε με την υπόθεση Φλόρου. Η υπόθεση αυτή είναι από το δικαστικό ρεπορτάζ. Αλλά ρίχνει σκιές ευρύτερες και στον χώρο της δικαιοσύνης και στον χώρο, αν θέλετε, του πώς λειτουργούν ορισμένα ιατρικά συμβούλια και ορισμένοι γιατροί δημοσίων νοσοκομείων, αλλά έχει και από ό,τι φαίνεται πολιτικά παρεπόμενα. Γι' αυτό έχει προκαλέσει, έχει ρίξει άφθονη πυρίτιδα στις σχέσεις μεταξύ της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν είναι όμως το μόνο θέμα της εκπομπής. Όπως είπα πριν, οι εξελίξεις τρέχουν. Η κυρία Μέρκελ σε λίγο θα είναι στα Σκόπια για να βοηθήσει χωρίς προσχήματα. Δεν τηρούνται πλέον τα προσχήματα. Το συμφέρον των Γερμανών και των Αμερικανών είναι να μπουν τα Σκόπια με τον κύριο Ζάεφ πρωθυπουργό, τόσο στην ευρωπαϊκή οικογένεια, όσο κυρίως στην οικογένεια του ΝΑΤΟ. Ανησυχούν οι μεγάλοι δυτικοί μας σύμμαχοι για την διείσδυση, λέει, των Ρώσων και την επιστροφή τους στα Βαλκάνια. Τους ανησύχησαν τα όσα δήλωσαν πριν από κάμποσο καιρό οι κύριοι Βούτσιτς, πρόεδρος της Σερβίας, και Πούτιν, όταν τελείωσε η επί 2,5 ώρες συνάντησή τους στο Κρεμλίνο. Αυτά τους ανησύχησαν. Και βεβαίως επανέκαμψαν στα Βαλκάνια. Λοιπόν, τα WikiLeaks αποκάλυψαν και
και το έφερε στην ελληνική επικαιρότητα, η εφημερίδα Πρώτο Θέμα, ότι και το αποκάλυψαν βασιζόμενα σε χαρτιά, αποκάλυψαν έγγραφα, της τότε Αμερικανίδας πρεσβευτού στα Σκόπια, που έλεγε τι. Αποδείκνυε ότι το Βόρεια Μακεδονία ως ονομασία του κράτους και αρκεί υπό την προϋπόθεση να υπήρχε αναγνώριση μακεδονικής εθνότητας και μακεδονικής γλώσσας, αποτελούσε πάγια θέση της ηγεσίας των Σκοπίων, όχι τώρα, πριν εμφανιστεί ο Ζάεφ, από την εποχή που ήταν στο πηδάλιο οι εθνικιστές του Νίκολα Γκρούευσκι. Αυτό λοιπόν, σύμφωνα με την εφημερίδα Πρώτο Θέμα, με απλή ανάγνωση των εγγράφων που παραθέτουν τα Wikileaks, τι αποδεικνύει. Αποδεικνύει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ο κύριος Κοντζιάς δεν πήρε τίποτα, αλλά έδωσε με τη συμφωνία των Πρεσπών την ευκαιρία στον Ζάεφ να ικανοποιήσει το πάγιο αίτημα όλων των κυβερνήσεων της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Πήρε κάτι. Αυτό που φαίνεται ότι πήρε, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, είναι το έργα όμνες. Και το δημοσίευμα λέει ότι αυτό ήταν και το επίδικο αντικείμενο της όλης διαπραγμάτευσης. Είναι, κύριε Γεωργιάδη, τα πράγματα έτσι? Λένε την αλήθεια τα Wikileaks? Η ερμηνεία που έκανε το Πρώτο Θέμα είναι σωστή? Λοιπόν, εγώ δεν είχα την ευθύνη της διαπραγμάτευσης εκείνης της περίοδου. Άκουσα με μεγάλη προσοχή όμως την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη που την είχε. Εκείνη την περίοδο αναφέρουμε, στην οποία αναφέρεται το Wikileaks το 8 δηλαδή, η οποία διαβεβαίωσε το σώμα και δεν αφισβητήθηκε από τον κύριο Κοντζιά, ότι η τότε ελληνική κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή δεν δέχθηκε τη μακεδονική εθνότητα και τη μακεδονική γλώσσα. Μάλιστα και σήμερα σε συνέντευξη του κ. Μπακογιάννη είπε, ουδέποτε ελληνική κυβέρνηση παρελθόν απεδέχθη τη μακεδονική εθνότητα και τη μακεδονική γλώσσα. Δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω την κυρία Μπακογιάννη. Εσείς μπορεί να ξέρετε και καλύτερα, γιατί ήσασταν και στον πυρήνα τότε εξουσία. Άρα φαντάζομαι θυμάστε αυτά που λέω, δεν λέω κάτι από το μυαλό μου. Άρα είναι προφανές ότι η Ελλάδα με τη συμφωνία των Πρεσπών έκανε μια μείζωνα οπισθοχώρηση από μια πάγια πολιτική της θέση να μην παραχωρήσει την αναγνώριση μακεδονικής εθνότητας και μακεδονικής γλώσσας. Το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι και σημαντικότερο του ονόματος. Αν με ρωτάτε τι θεωρώ πιο σημαντικό, θεωρώ πιο σημαντικό αυτό. Γιατί ο πυρήνας του μακεδονικού αλτρωτισμού, ο πυρήνας του Ίλιντεν, για όσους ξέρουν την ιστορία των Βαλκανίων, εσείς την ξέρετε και είδατε αυτά η γνώση σας για τη Ρωσία και τα λοιπά, τις ήταν σημαντικές και σφαίρουνε, νομίζω ότι δείχνουν την εικόνα ότι εδώ έχουμε μια μεγάλη εθνική ήττα που στην ουσία έγινε για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα άλλων δυνάμεων, οι οποίες για τους δικούς μας λόγους θέλαμε αυτή τη στιγμή να το παίξουμε καλύτερα. Να κάνω λοιπόν ένα πρακτικό ερώτημα. Γίνονται εκλογές. Δεν έχει προλάβει η συμφωνία να έρθει προς επικύρωση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ισχύει η δέσμευση ότι δεν θα κυρώσετε τη συμφωνία? Πρώτα απ' όλα, υπάρχει και ένα βήμα ακόμα. Χίλια συγγνώμη, κύριε Αντίπρεπε. Ναι, παρακαλώ. Ναι. Ακόμα και αν έχει κυρωθεί, μπορούν να γίνουν διαδικασίες και να μπλοκάρει η είσοδος της Φύρων και στο. Και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φοβάμαι, κύριε Κλαδιάνε, θα είναι πολύ αργά. Υπάρχουν δυνατότητες εμπλοκή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φοβάμαι, θα είναι πολύ αργά. Ένα λεπτό. Θα έχει γίνει ζημιά. Ένα λεπτό. Εάν, για να μιλάμε τώρα στον κόσμο με ειλικρίνεια και να μην τον κοροϊδεύουμε, εάν τα Σκόπια πουν ναι στη συμφωνία, η περίπτωση μπλοκαρισμού από το ΝΑΤΟ είναι αδιανόητη. Ακόμα και δεν κυρωθεί από τον Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ακόμα και αν δεν κυρωθεί από τον Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τότε δεν είναι άκυρη συμφωνία τότε. Να σα πω γιατί. Γιατί το ΝΑΤΟ, το οποίο θυμάστε διακαώς επιθυμούσε να ενέργεια των Σκοπίων και αυτή ήταν η βασική επιδείξη των ΗΠΑ εδώ και πάρα πολλά χρόνια ούτως ή άλλως, έχει πάρει μια απόφαση. Τι λέει αυτή η απόφαση? Ότι τα Σκόπια, η Βόρεια Μακεδονία και η Ελλάδα έκαναν μια συμφωνία και αν αυτή η συμφωνία ολοκληρωθεί θα είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η απόφαση που πήρε η συμμαχία το καλοκαίρι. Άρα θέλει δύο κυρώσεις. Σωστά. Τυπικά θέλει δύο κυρώσεις. Πολιτικά όμως, όταν τα Σκόπια θα έχουν πει ναι, και οι υπόλοιπες 27 χώρες του ΝΑΤΟ θα έχουν πει ναι, το να έρθει μια μελλοντική ελληνική κυβέρνηση και να πει όχι σε αυτή την περίπτωση, λέγοντας εγώ ως Ελλάδα κορόιδευα όλη τη συμμαχία, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Κατά τη γνώμη μου είναι αδύνατον. Θα είναι τεράστιο το κόστος για τη χώρα τώρα. Άρα στην πραγματικότητα, αυτό που έγινε το καλοκαίρι με την υπογραφή των Πρεσπών είναι ότι δώσαμε πια στους Σκοπιανούς την ευκαιρία να το αποφασίσουν. Εάν οι Σκοπιανοί πουν όχι, ασφαλώς μπλοκάρει τη διάταξή του. Εάν όμως οι Σκοπιανοί πουν ναι, τότε να ξέρετε από εκεί και πέρα.
Το Σκοπιανό γίνεται ένα εσωτερικό δικό μας ζήτημα. Γιατί οι Αμερικάνοι θα έχουν πάρει αυτό που θέλουν, την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Όσο αφορά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία θέσατε στο τραπέζι. Υπάρχει το δικαίωμα του βέτο για να μην. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν κυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τυπικά, τότε θα είναι εκτός. Και ρωτάω, γιατί λέτε ότι είναι μίσον θέμα εξωτερικής πολιτικής. Τότε πώς γίνεται. Κύριε Γκλαβιανέ, δεν είπα ότι για το θέμα των Πρεσπών θα τυνάξουμε την Ελλάδα στον αέρα, ούτε θα πάω αυτοκτονίσουμε όλη την Ακρόπολη. Είπα ότι είναι μια μεγάλη ήττα. Είμαστε συνεννοημένοι σε αυτό. Ξαναλέω, εάν τα Σκόπια πούν ναι στο δημοψήφισμα, το να έρθει εκ των υστέρων ένα νέο ελληνικό κοινοβούλιο και να πει «Συγγνώμη, δεν καταλάβαινε τι έλεγε το παλαιό το ελληνικό κοινοβούλιο, τεχνικά μπορεί να γίνει, πολιτικά θα έθετε την Ελλάδα στο περιθώριο». Και αυτή είναι μια απόφαση που δεν ξέρω αν η επόμενη ελληνική κυβέρνηση θα θέλει να την πάρει. Δηλαδή, δεν για να αποκλείεται, αλλά το ξέρω κιόλας. Η διεθνής κοινότητα δηλαδή έχει τόσο μεγάλη ανάγκη να μπουν τα σκοπιά. Η διεθνής κοινότητα πίεζε για τη συμφωνία των Πρεσπών από το 1992. Αυτό είναι σαφές, δεν υπάρχει θέμα. Έτσι. Τώρα. Απλώς, το κάνουν και ξεδιάδρομα τώρα, για να τα λέμε όλα. Ο βολικός υπογράφων ήταν ο Τσίπρας. Όλοι οι προηγούμενοι, εμένα ξέρετε ότι με τρελαίνει ακόμα περισσότερο. Ότι ενώ ο Τσίπρας έχει υπογράψει τα πιο αδιανόητα πράγματα με τους έξω, συμφωνία Πρεσπών, υπερταμεία αποκρατικοποιήσεων, τρίτο μνημόνιο, πράγματα δηλαδή που οι προηγούμενοι δεν μπορούσαν να τα φανταστούν στο μυαλό τους καν, παρά τα αυτά εξελέγει με σημαία εθνική ανεξαρτησία, καλή διαπραγμάτευση, οι άλλοι ήταν Γερμανοτσολιάδες. Αυτό είναι πραγματικά με τρελαίνει. Αυτό είναι για μένα αδιανόητο. Το έργα Όμνες όμως δεν είχε κερδιθεί μέχρι τώρα. Είναι πρώτη φορά που μπήκε στο τραπέζι και κερδίθηκε τώρα. Φαίνεται ότι το έργα Όμνες μπήκε στο πρώτα τραπέζι. Πρώτα απ' όλα το έργα Όμνες. Το έργα Όμνες. Αυτό δεν είναι λίγο. Ακούστε, το έργα Όμνες, κατά τη γνώμη μου, σα είπα και πριν, η ταυτότητα γλώσσα είναι πολύ σημαντικότερη. Για ποιο λόγο. Δείτε τι κάνει ο Ζάεφ. Υπηκότητα. Δείτε τι κάνει ο Ζάεφ. Πρέπει παιδιά μου, ποιο έργα Όμνες. Μα ο Δημητρόφ και ο Ζάεφ λέει Μακεδόνα είμαι. Τη λέξη Βόρεια Μακεδονία δεν την έχουν πει ακόμα. Λένε, είμαστε Μακεδόνες, μιλάμε μακεδονικά και προχωράμε για την Ευρωπαϊκή Μακεδονία. Άμα εσείς και δηλαδή, αν πιστεύετε ότι ένα πια θα του λέει Βόρεια Μακεδονία, με συγχωρείτε, αλλά εγώ δεν το πιστεύω. Πάντως κύριε Γεωργιάδη, θέλω να καταλάβει ο κόσμος, αν αύριο είστε κυβέρνηση, Μητσοτάκης πρωθυπουργός, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο Γεωργιάδης, τι θα γίνει εφόσον δεν έχει επικυρωθεί η συμφωνία των Πρεσπών από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα την επικυρώσετε. Πρώτον και κυριότερο. Η δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι δεν επικυρώνεται από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας αυτή η συμφωνία ισχύει στο ακέραιο. Δεν θα την επικυρώσουμε, είναι η απάντηση. Και ασφαλώς στην προηγούμενη μας συζήτηση ως προς την ένταξη στο ΝΑΤΟ, εάν προλάβουμε να πάμε τα ενία της χώρας εμείς, θα κάνουμε το παν για να δούμε πώς μπορούμε και αυτό να το αποφύγουμε. Δεν θέλω να πω ότι δεν γίνει αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Θα ήταν πολύ πιο δύσκολο, αυτό εννοούσα, έτσι. Ασφαλώς για μας αποτελεί πολύ μεγάλο ζήτημα. Δεν σας προβληματίζει τώρα το γεγονός της αντίθεσης με τους παραδοσιακούς μας συμμάχους. Αυτό είναι που έλεγα προηγουμένως. Γι' αυτό λέω, όταν σπέβδει η Μέρκελ στα Σκόπια, ότι αν που νέοι Σκοπιανοί με κραυγαλαίο τρόπο να ενισχύσει το ΖΑΕΦ. Έχετε δίκιο κύριε Παναγιώτοπουλε. Λέω, τι έλεγα προηγουμένως, εάν πουν οι νέοι Σκοπιανοί, το κόστος ως προς τις σχέσεις μας με τους παραδοσιακούς μας συμμάχους ανεβαίνει πάρα πολύ. Παρά τα αυτά σας λέω, η δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας είναι, εμείς αυτή τη συμφωνία δεν θα την κυρώσουμε. Τελεία και παύλα. Δεν την πιστεύουμε, δεν μας αρέσει, την θεωρούμε επιζημία των ελληνικών συμφερόντων. Λοιπόν, ορμόμενος. Να ξεκαθαρίσω ότι εγώ δεν ξέρω αν θα είμαι αντιπρόεδρος κυβέρνησης. Αυτό το πάτε, ευχαριστώ. Όλα θα τα δούμε. Λοιπόν, δεν το ξέρω. Ορμόμενος δεν το ξέρω όμως, καθόλου. Δεν, ορμόμενος ποτέ. Όμως από τον τρόπο που συμπεριφέρονται οι ξένοι απέναντι στον κύριο Τσίπρα, με αφορμή τους χειρισμούς του στο θέμα των Σκοπίων, θα σας πω το εξής. Να δούμε λίγο την πολιτική πορεία μακροσκοπικά. Να δούμε δηλαδή τι, ότι ο Τσίπρας και με τον τελευταίο ανασχηματισμό κάνει μια στροφή πια προς το πολιτικό κέντρο, υιοθετώντας πολιτικές στον χώρο της οικονομίας νεοφιλελεύθερες, που εμένα που είμαι της κοινωνικής δεξιάς με κάνουν να αισθάνομαι πολύ αριστερός μπροστά του. Το λέω και παίρνω το κόστος, δεν έχει σημασία. Έχετε και τον παρατσούκλι. Ναι, βέβαια, το έχω. Πιστεύω ότι η κοινωνική δεξιά είναι η αναπνοή για την κεντροδεξιά. Άμα τη χάσουμε, τελειώσαμε. Θα είναι στο περιθώριο με νεοφιλελεύθερες απόψεις η Νέα Δημοκρατία. Λέω λοιπόν το εξής. Έχουμε κάνει και τα παρελθόν αυτές τις συζητήσεις. Έχουμε κάνει και συζήτηση σκληρίνες στην τηλεόραση του Sky. Και θα την επαναλάβουμε όποτε θέλετε. Λέω λοιπόν το εξής. Βλέπετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα, γιατί επιτρέψτε μου να πω, πιστεύω ότι δεν υπάρχει κόμμα με δομές πια. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Τσίπρας, ο αρχηγός του. Με τα συν και τα μείον του. Τίνει να υποκαταστήσει το παλαιό Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και την κεντροδεξιά στις καλύτερες μέρες της, ως κεντρικός πυλώνας εξουσίας στην Ελλάδα, με τον οποίο συζητούν και συνεργάζονται οι ισχυροί ξένοι γεωπολιτικοί και γεωστρατηγικοί παίκτες στην περιοχή μας. Πήγε στον Τραμπ,
σε ποιον, στον Τραμπ, που ο Τζον Μακέιν ο Μακαρίτης δεν ήθελε να τον βλέπει στα μάτια του, εξού και τον απέκλεισε από την κηδεία, θεωρώντας τον ακραίο λαϊκιστή. Πήγε στον Τραμπ και είπε στο Λευκό Οίκο ότι συμμεριζόμαστε κοινές θεμελιακές αξίες. Έχει την καλύτερη σχέση με τους Αμερικανούς. Έχει την καλύτερη σχέση με το Ισραήλ, βοηθούντος και του Πάνου Καμένου στον κρίσιμο τομέα που υπηρετεί. Έχει τις καλύτερες σχέσεις, τις απεκατέστησε από εκεί που ήταν το μαύρο πρόβατο, με την κυρία Μέρκελ. Και επιπλέον, εσείς κάνετε μια σκληρή αντιπολίτευση εντός Βουλής, σκληρή αντιπολίτευση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πρώτος εσείς, αλλά δεν αμφισβητείτε στο πεζοδρόμιο, όπως έκανε ο ίδιος όταν ήταν αντιπολίτευση, την παντοδυναμία του κυρίου Τσίπρα. Το πρωί λοιπόν η κυρία Μέρκελ που πίνει τον πρωινό καφέ στην καγκελαρία και πάνε καλή ώρα οι συνεργάτες της, τι της λένε? Όσο είναι ο Τσίπρας έχουμε το κεφαλάκι μας ήσυχο. Τα δυτικά συμφέροντα είναι κατοχυρωμένα στην περιοχή. Άστο να λέει και 10 κουβέντες παραπάνω. Γιατί λοιπόν οι δυτικοί να θέλουν να αλλάξει αυτή η ισορροπία με τον ένα στην εξουσία που κυβερνάει και τους άλλους στην αντιπολίτευση που αντιπολιτεύονται με το γάντι το βελούδινο? Αντιλαμβάνεστε ότι δεν αμφισβητείτε αυτή την πατοκρατορία του κυρίου Τσίπρα? No. Όσα είπατε είναι σωστά. Με διαφορά δεν ψηφίζει στην Ελλάδα η κυρία Μέρκελ, ούτε ο κύριος Τραμπ. Στην Ελλάδα ψηφίζουν οι Έλληνες ψηφοφόροι. Προσωπικά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αν ψηφίζανε οι ηγέτες οι ξένοι, πράγματι θα έμενε ο Τσίπρας για πάντα πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Και ξέρετε για ποιο λόγο? Είσαι ο Αμερικάνος. Τι σε βολεύει καλύτερα? Να έχει μια κυβέρνηση αριστεράς που έκανε πορείες 17 Νοεμβρίου και έκανε αμερικάνικες σημαίες και έστεινε ειδικά δικαστήρια για τον Κλίντον, που πηγαίνει και προσκυνά στο Λευκό Οίκο και έχει αντιπολίτευση στο κόμμα που παραδοσιακά πιστεύει σχέση με τη Δύση, ή το ανάποδο και να πάρει στο πεζοδρόμιο και να καίνε αμερικάνικες σημαίες? Όμως κύριε Παναγιωτόπουλε, και οι ξένοι ηγέτες, όταν ο ελληνικός λαός εκλέξει τον νέο του πρωθυπουργό, μην έχετε καμία αμφιβολία. Όπως συνεργάζεται με τον Τσίπρα, θα συνεργάζεται και με τον νέο Έλληνα πρωθυπουργό. Θα είναι σίγουρα πολύ δυσκολότερος ο Μητσοτάκης από τον Τσίπρα, γιατί θα τους λέει όλα ναι. Έτσι είναι. Κατά τη γνώμη μου, για καλά, σε τι θέση είμαι εγώ? Εγώ είμαι παραδοσιακός φιλοαμερικάνος. Εγώ δεν έχω πάει σε πορεία πολυτεχνείου ζωή μου, δεν έχω κάψει αμερικάνικη σημαία, δεν έχω πει όχι ένα τέτοιο συνδικάτο. Εγώ πάντα έλεγα μα συμφέρει η Ελλάδα να είναι στη Δύση. Πιστεύω στο ρηθέν από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή το να είμαι στη Ελλάδα ανήκει στη Δύση. Εγώ έλεγα πάντα πράγμα στο ΝΑΤΟ. Τσακωνόμουν στη βουλή με τον κύριο Δρίτσα που έλεγε το ΝΑΤΟ πρέπει να διαλυθεί. Εγώ που είμαι όλα αυτά, λέω για τον Τσίπρα, όχι ρε αδερφέ και τόσο φιλοαμερικάνο, κρατήσου και λίγο. Δηλαδή τα δίνουμε όλα. Δηλαδή σου δίνει πια την μέσα ο Τσίπρα όταν του πίνει Αμερικάνοι, φέρε την Κρήτη, θα τη δώσει μόλι, όχι με τη Σούδα. Πράγματι αυτό, εμένα που είμαι παραδοσιακά φιλοαμερικάνο, με κάνει να αισθάνομαι περίεργα. Άρα, στο ιδεολογικό όμως επίπεδο, για φανταστείτε κύριε Παναγιωτόπουλε την απόλαυση που αισθάνομαι. Την πνευματική ειδονή. Τους ξεφτύλισε τους αριστερούς. Τους πήρε ο Τσίπρας και τους έφτισε κατάμουτρα. Έχει αυτό το αλέπορο το Δρίτσα που οριόταν στη Βουλή ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να διαλυθεί και τον βάζει τώρα να ψηφίσει, προσέξτε, την αγορά των F-16 των Viper, την αναβάθμιση, με συνεταιρολογική έκθεση στην Επιτροπή σκεπτικό ότι η αναβάθμιση των F-16 θα βοηθήσει την πραγμάτωση των σκοπών της συμμαχίας. Δεν νομίζω και βλέπεις από κάτω τον Δρίτσα και τον Κυρίτσι. Τον Τσίπρα, δεν τον ενδιαφέρει προφανώς να είναι τόσο αριστερά. Δεν σας είπα εγώ. Τον Τσίπρα, ενδιαφέρει να είναι ο νέος πυλώνας εξουσίας στην Ελλάδα. Τον ενδιαφέρει η εξουσία. Από κάτω του όμως τον είχα πιστέψει και πολύ αριστερή. Μην κοροϊδευόμαστε. Αυτή η αριστερή που είναι από κάτω του, πόση ξεφτύλα για τις ιδέες θα αντέξουν. Πολλά, πόση χαρά να μου δώσουν. Ξέρει πάνω μου, ειλικρινά το λέω. Τι χαρά αισθάνομαι να ψηφίζει ο Κυρίτσης, ο Φίλης και ο Δρίτσας ότι πρέπει να δώσουμε 1,5 δισεκατομμύριο για την αναβάθμιση των F-16 γιατί αυτό θα βοηθήσει την πραγμάτωση των σκοπών της συμμαχίας Ατλαντικής. Εννοείται ότι επειδή βγήκε ο Κυρίτσης. Καταλαβαίνετε τη χαρά μου, έτσι. Επειδή ο Κυρίτσης, ο Φίλης και ο Δρίτσας είναι βουλευτές, δεν θα υπήρχε. Θα είχαν αποκατασταθεί πλήρως σε σχέση με την Τουρκία. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Μου φαίνεται λίγο. Σας είπα. Αλλά τρία χρόνια πριν στη Βουλή μπορεί να βρει το διάλογο. Κάνω εγώ με τον Δρίτσα για τον ΝΑΤΟ. Αποκτά ένα διαφορετικό χαρακτήρα η συζήτηση. Θα πρέπει λίγο να τη γιώσουμε. Έχει ενδιαφέρον να τη γιώσουμε και τελικά. Ένα τελευταίο. Επειδή είναι τόσο καλό παιδί ο Τσίπρας, όταν θα έρθει η ώρα μεθαύριο, τον Οκτώβριο, όχι πολύ αργότερα, στο προσχέδιο προϋπολογισμού ή στο τελικό σχέδιο προϋπολογισμού, το πολύ δηλαδή τέλει το πολύ το Νοέμβριο. Όταν θα έρθει η ώρα,
κόντρα στο Δουνουτού, που είναι αμερικάνικων συμφερόντων, όπως ξέρουμε όλοι. Σωστό. Και κόντρα στη Γερμανία, που σε καμία περίπτωση δεν θέλει σε μια τόσο δύσκολη φάση στο εσωτερικό της πολιτικό σκηνικό, η κυρία Μέρκελ, να ακυρωθεί η περικοπή των συντάξεων. Που βεβαίως εσείς δεν ψηφίσατε και έχετε πει να μην καταργηθούν. Ρωτάω, στηρίζετε την κυβέρνηση ακόμα και κόντρα στο Δουνουτού και στη Γερμανία να μην περικοπούν οι συντάξεις? Είναι ξεκάθαρη η ερώτηση. Εγώ έχω ακούσει την κυρία Αχτσιόγλου και χαίρομαι γι' αυτό. Που έχει δηλώσει τηλεόραση του Sky, αποκλείουμε κάθε μονομερή ενέργεια. Εγώ σας αν εσύ μου λέτε ως μονομερή ενέργεια. Δεν μου αρκεί η απάντηση, κυρία Αξιόγλου. Ρωτάω εσάς. Η κυβέρνηση λέει να κάτι ξέρω ιατρικό. Σε τι ερώτηση απευθύνομαι. Η ερώτηση είναι όπως απαντώ. Είναι ακριβώς η πραγματικότητα. Όχι. Υπερβαίνει κατά πολύ για πολλά χρόνια ισχυρίζομαι η χώρα το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος. Και λέει άρα λοιπόν να μην περικοπούν οι συντάξει. Αν αντιδράσουν σε αυτό οι Αμερικάνοι, να συνεχίσει η κυβέρνηση. Να το εξηγήσω λίγο. Πάμε. Αλλά να απαντήσετε και στο ερώτημα. Το απαντήσω. Κάθε πράξη τέτοιου επίπεδου που θα χαρακτηριζόταν από τις αγορές ως μονομερής ενέργεια θα γύρνα για την Ελλάδα σε διάστημα 24 δευτερολέπτων. Αυτό είναι υποκριτικό το 2015. Λέτε για τους αριστερούς ότι προσκυνάνε και τους Αμερικάνους και ότι γελάτε και νιώθετε ειδονή. Αλλά τελικά εγώ στο επίδικο. Το επίδικο, βγάζετε την ώρα σας απ' έξω τώρα. Χίλια συγγνώμη, θα είμαι αυστηρό. Με παρεξηγήσατε. Κύριε Γεωργιάδη, υπάρχει ένα εκατομμύριο κόσμο που περιμένει περικοπές. Εάν η Μέρκελ πει δεν με βολεύει για το εσωτερικό μου πολιτικό σκηνικό να μην γίνουν οι περικοπές, να τους κάνει το χαρτί. Με παρεξηγήσατε. Μπορεί. Πάμε τη σειρά. Εγώ δεν πούλησα αντιμνημόνιο στην Ελλάδα ποτέ. Ο κ. Παγκοτόπουλος θα το ξέρει αυτό. Ποτέ δεν έχω πούλησει αντιμνημόνιο. Σε αυτό είσαστε συνεπείς. Εγώ είπα από την αρχή, η περίοδος να πάμε στη Δαχνή. Μέχρι λατρείας. Μέχρι λατρείας. Λατρεία ποτέ. Λατρεία την είχε ο Τσίπρας τελικά. Εντάξει. Εγώ δεν είχα λατρεία. Ναι. Λατρεία την είχε ο Τσίπρας. Να γυρίσουμε όμως γιατί είναι. Πάμε. Με τη σειρά. Θα το εξηγήσω με τη σειρά. Και δεν είχε προβλέψει. Γιατί ο κύριος Τσίπρας ψήφισε το μνημόνιο τον Αύγουστο του 2015. Γιατί μετά που πήρε το ηρωικό όχι του 63% το έκανε ηρωικό ναι. Διότι συνεκτίμησε και κατά τη γνώμη μου σωστά, είναι από τις λίγες σωστές αποφάσεις του Τσίπρα, ότι αν πάμε στη δραχμή, η πείνα και η καταστροφή που θα στην Ελλάδα είναι άνευ προηγουμένου. Κύριε Γιάννη, τώρα τι κάνουμε. Στοπ. Μονομερής ενέργεια μας γυρνάει στη δραχμή. Άρα το δικό μου όριο προς τα πίσω. Έξω από το μνημόνιο, με 3,5% εξασφαλισμένο. Δηλαδή, ό,τι μας λένε. Μονομερής ενέργεια. Μονομερής ενέργεια, ξέρετε τι σημαίνει. Άρα να περικοπούν συντάξεις, επειδή βολεύει τη ΜΕΚ και στο σχέδιο. Να πείσει ο Τσίπρας τους δανειστές που είναι τόσο καλός φίλος και τους έδωσε και τις πρέσπες και όλα τα άλλα. Υπερβαίνει η χώρα 3 χρόνια 3,5% ή όχι. Πάμε το υπερβαίνει ή όχι. Πάμε γιατί να το εξηγήσω λέγατε προχτές ότι είναι η χειρότερη κυβέρνηση στην ιστορία. Πάμε γρήγορα γιατί θέλω να ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει ένα δισεκατομμύριο χώρο φοροελαφρύνσεων. Μπορείτε να μα το κυβέρνηση λέει ότι πρέπει να το εξηγήσω. Τον κόσμο της εργασίας. Να το εξηγήσω. Η Νέα Δημοκρατία που λέει ότι πρέπει να το εξηγήσω. Θέλω 1,5 λεπτό να μην με διακόψει. Δεν έλα, το καταλάβει ο κόσμος. Το μέτρο της περικοπής των συντάξεων που πράγματι μπήκε στο πρόγραμμα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έχει μπει στο κεφάλαιο των δημοσιονομικών μέτρων. Δεν σχετίζεται δηλαδή με το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος. Γι' αυτό και μαζί με την περικοπή, όπως θυμάστε, τα λεγόμενα μέτρα ψηφίστηκαν και τα λεγόμενα αντίμετρα. Άρα κατάργηση μηδέν. Άρα μηδέν. Άρα η κουβέντα που κάνατε μόλις τώρα και που κάνουν πολλοί από το σύνδεσμο τηλεοράσεις, μα αφού πιάνουμε το 3,5, γιατί να κόψουμε τις συντάξεις είναι αναπτυξιακό για το πρόγραμμα, με τη σειρά. Για το πρόγραμμα και το νόμο που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι είναι άσχετο. Αναπτυξιακό μέτρο να περικοπούν οι συντάξεις. Το Δουνουτού τι λέει, αναπτυξιακό. Δεν λέει αυτό. Το Δουνουτού λέει αυτό που είπε ο κύριος Τσακαλώτος στη Βουλή πριν από 1,5 μήνα όταν ψήφισε το νέο μεσοπρόθεσμο. Ωραία, ο κύριος Τσακαλώτος συμφωνεί με το Δουνουτού. Εσείς τι λέτε όμως? Με τη σειρά σας είπα. Τι είπε ο κύριος Τσακαλώτος? Ελάτε να προλάβουμε, παιδιά. Πρέπει να μειώσω το ποσοστό επί του ΑΕΠ που καταβάλω για τις συντάξεις, το λέω στον πρώην Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, γιατί ο μέσος όρος Ευρώπης είναι στο 10 και η Ελλάδα στο 16. Άρα πρέπει το μέσος όρος που δίνω από τον κρατικό κορβανά και το ασφαλιστικό να πάει από το 16 σιγά σιγά προς το 10. Προς τον ευρωπαϊκό. Και το κάνει 14, 13 κτλ. Άρα δεν το σχετίζουν ούτε στο μεσοπρόθεσμο, ούτε στο νόμο Κατρούγκαλου και στην αναθεώρηση του νόμου Κατρούγκαλου, ούτε στο μνημόνιο που ψηφίσαν για να βγουν από το πρόγραμμα, συμφωνία με το ίδιο πρόγραμμα. Τι λέει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας? Είναι δύο άσχετα θέματα. Αν τώρα ο Τσίπρας καταφέρει και πείσε τους Ευρωπαίους ότι παρόλα όσα ψήφισα. Κύριε Γεωργιάδη, είναι κατάλαβα θέμα ότι αυτό είναι, είναι λάθος. Θέμα πυθούς αυτό. Είναι λογικό πράγμα αυτό που μας λέτε. Εάν πάμε σε αγορές που θα πάει ο Τσίπρας να τους εξηγήσει τα δημοσιονομικά. Κύριε Γεωργιάδη, παιδάκι, χειρότερο. Για να βγάλουμε την είδηση. Κύριε Αντιπρόεδρε, λέτε δηλαδή ότι αν δεν συνενέσουν. Όχι, να μην πούμε. Αυτό λέω. Αυτό είναι η. Να συμφωνήσω εγώ σε μονομερή ενέργεια, δηλαδή
να είναι τα επιτόκια δανεισμού της Ελλάδας στο πόρο του Σουτάρου 8 για να του, και να κλείσουν τράπεζες. Τώρα σοβαρά μιλάτε. Για να τυφθεί το δούνου του. Μα γιατί θα πάει. Δεν είναι το δούνου του στο τραπέζι, είναι οι Ευρωπαίοι τώρα. Μην πλέον κάποια δόση. Δεν θα πάρουμε κάποια δόση. Σας ρωτάω, για να τυφθούν οι Ευρωπαίοι και το δούνου του. Πρέπει να πει η αντιπολίτευση ότι δεν πρέπει να κοπούν οι συντάξεις. Το λέει η αντιπολίτευση. Το έχει γίνει να ρίξει το βάρος της. Η αντιπολίτευση έχει καταθέσει τροπολογία στη Βουλή να μην κοπούν οι συντάξεις. Άρα λέει στους Ευρωπαίους να μην κοπούν. Βεβαίως. Εγώ σας λέω τώρα το 1 ότι οι συντάξεις δεν πρέπει να περικοπούν. Και αν είναι να πάρει ο Τσίπρας τα αντίμετρα που έχει ψηφίσει, πολύ καλύτερα είναι να μην περικοπούν οι συντάξεις και αν πάρει τα αντίμετρα. Αν και το περιπλέξατε αρκετά, έγινε κατανοητό. Αυτή είναι η θέση του εκατομμύριου φορελαφρύνσεων. Όχι μονομερό. Λέω όχι μονομερός. Όχι μονομερός. Το ένα δισεκατομμύριο. Πάντα λέμε με συνεννόηση. Να μην κοπούν οι συντάξεις. Πάντα με συνεννόηση. Αλλά όχι μονομερός. Με τους εκπροσώπους. Γιατί όχι μονομερός. Διότι εάν η Ελλάδα που είναι σε εποπτεία κάνει μονομερή ενέργεια δεν τέτοιου βεληνικού. Η Γεωργιά είναι σε επιτήρηση. Είναι λίγο διαφορετικό. Είναι σε επιτήρηση. Εάν η Ελλάδα που είναι σε επιτήρηση. Δεν υπάρχουν δόσεις. Κάνει μονομερή ενέργεια. Μα δεν καταλάβατε. Δεν υπάρχουν δόσεις γιατί τελείωσαν τα λεφτά που μας δίνανε. Όμως τις αγορές. Από το ευρώ, δεν καταλαβαίνω. Γιατί μπήκαμε. Για τρία χρόνια είμαστε καλύτεροι. Μα γιατί μπήκαμε στο ευρώ, στο πρόγραμμα μνημόνιο. Μπήκαμε γιατί δεν μπορούσαμε να δανειστούμε από τις αγορές. Σήμερα μπορούμε να δανειστούμε από τις αγορές. Το επιτόκιο ήταν χαμηλό όταν μπήκαμε στα μνημόνια, κύριε Γεωργιάδη. Το επιτόκιο σήμερα ήταν 4,41. Πόσο ήταν όταν μπήκαμε στα μνημόνια, 5. 4,41. Μα δεν μας βγαίνουν τα νούμερα αυτά. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι πολιτικά τα θέματα. Υπάρχει, θέλω την άποψή σας, στα λεφτά δεν είναι πολιτικά τα θέματα. Έχουμε ένα λεπτό. Έχουμε ένα λεπτό. Είναι πολύ σημαντικό ερώτημα. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν πρέπει να περικοπούν συντάξεις. Σαφέστατο, κύριε. Δεν ψήφισε αυτό το μέτρο. Κατέθεσε σχετική τροπολογία στη Βουλή για να δείξει και στο εξωτερικό ποια είναι η θέση της. Τώρα είναι ευθύνη του Τσίπρα αυτό να το περάσει από τους ξένους και να ακυρώσει τον νόμο που ψήφισε. Αλλά είναι ευθύνη του Τσίπρα να μην τεινάξει τη χώρα στον αέρα. Ο Πρωθυπουργός έχει πει δημόσια ότι υπάρχουν 750 εκατομμύρια δημοσιονομικός χώρος για φορολαφρύνσεις. Αυτό είναι άσχετο πάλι με τις τάξεις. Βεβαίως. Αυτό είναι να κάνετε με την υπέδαση του στόχου. Κύριε, τελειώσαμε, Ρωτάω. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι πρέπει να... Ο Έλληνας δεν έχει καταλάβει ακόμα τι συμβεί. Κύριε Γεωργιάδη, πρέπει να δοθούν αυτά τα λεφτά στην κοινωνία και πού είναι το ερώτημα. Στον κόσμο της εργασίας ή αλλού. Πρέπει οπωσδήποτε να μειωθούν οι φόροι. Εάν δεν μειωθούν οι φόροι, η Ελλάδα και οι ασφαλιστικές φορές φυσικά. Εάν δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος, δεν βρούμε έναν τρόπο αυτός που παράγει πλούτο να έχει κίνητο για να το κάνει στην Ελλάδα, ποτέ δεν πρόκειται να αναπτυχθεί η οικονομία μας και δεν θα βρει ο τρόπος δουλειά. Άρα είναι. Πρέπει οπωσδήποτε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, κλείσαμε, κύριε. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να πάρουν τέτοια ανάσα κλείσαμε. Που θα τις επιτρέψει και να επιβιώσουν και να προσλάβουν κόσμο. Λοιπόν, κλείσαμε. Να υποσχεθούμε σε αυτούς και αλλήλους ότι θα επαναλάβουμε θέλω την τριμερή συνάντηση. Να μην υπάρχει εσείς μεταξύ μας. Όχι, μα δεν υπάρχει θέμα. Όχι, το ξεκαθαρίζω. Έτσι, είμαστε καραβάνες γνωστές. Γιατί εδώ έχουμε και δεσμούς αίματος. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κλαβιανό, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Θέλω να επαναλάβουμε τη συνάντηση σε τριμερές επίπεδο. Και να προσθέσω, κυρίες και κύριοι, πριν κάνω την μπάσα για τον Σπύρο Γκουτζάνη και τον Μάκη Κουρί, ότι ο κύριος Γεωργιάδης ήρθε χωρίς γραβάτα, βαρύτα το παράπτωμα για ένα νεοδημοκράτη και έγινε συνεννόηση με τον κύριο Κλαβιανό για να του προμηθεύσουμε γραβάτα. Γραβάτα αντιλαμβάνεστε τι γίνεται στο παρασκήνιο. Καλό βράδυ, Σπύρος Γκουτζάνης, Μάκης Κουρίς. Γεια σας.